Προδεχόμαστε με ιδιαίτερη αγάπη έναν νέο βουλευτή, έναν νεαρό άνθρωπο, ο οποίος είναι ελπίδα, είναι τιμή και είναι και μέλλον για την παράδοξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο παρά την αγάπη της νομαρχιακής στο πρόσωπό του. Εξάλλου ήταν στόχος επιλογής το πρόσωπο του Κώστα του Κυρανάκη. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε κάθε καλό στην προσωπική του αλλά και ουσιαστικά στην πολιτική του ζωή. Κύριε Κυρανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και θα ευχηθώ και καλές γιορτές. Καλές γιορτές να έχουμε. Για μένα είναι η τιμή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ στο πανέμορφο Νάφλιο, στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, αποδεχόμενος με πολύ μεγάλη χαρά την πρόσκληση του Δημήτρου Σχοινοχωρίτη, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αργολίδος. Νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη στροφή για την πατρίδα μας αυτός ο Δεκέμβριος. Είναι μια χρονιά, το 2019, που τελειώνει μια δεκαετία κρίσης. Πρέπει να προχωρήσουμε επιτέλους στα επόμενα βήματα για την πατρίδα μας, με υψηλά το εθνικό φρόνημα, με αισιοδοξία για το μέλλον και με τα συναισθήματα όλων των Ελλήνων που περιμένουν πάρα πολλά από εμάς. Περιμένουν και έχουν απαιτήσει και προσδοκίες από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά ήρθαμε να συζητήσουμε και φυσικά να αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε κοντά στον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε και μας στήριξε. Οι πρώτοι μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν ήδη φέρει κάποια αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνία, την ελληνική. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει δει διαφορά στη δική του τσέπη, στη δική του προσωπική επιχείρηση. Ήδη οι φόροι άρχισαν να μειώνονται. Ο ένφια μειώθηκε από το πρώτο διάστημα στο 22% και υπάρχει μια συνολική πολιτική στην οικονομία η οποία έχει φέρει μια αισιοδοξία. Ήδη σε πολύ σημαντικούς τομείς όπως η οικοδομή, η πολιτική του μηδενικού ΦΠΑ ουσιαστικά έχει απογειώσει πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία το είχαν ανάγκη, είχαν παγώσει όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν βέβαια και τομείς όπως το μεταναστευτικό που χρειάζεται περισσότερη δουλειά από τη δική μας κυβέρνηση. Οι απειλές είναι εδώ, είναι πραγματικές και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλο αίσθημα εθνικής ευθύνης. Η αλήθεια είναι ότι το μεταναστευτικό και τα εθνικά μας, τα εξωτερικής πολιτικής, πραγματικά ήταν καυτή πατάτα τελικά για την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που κλήθηκε αμέσως να δώσει λύσεις. Σοβαρές και ουσιαστικές. Θεωρείτε ότι θα βαδίσουμε στη σταθερότητα σε αυτά τα δύο βασικά θέματα? Έτσι ακριβώς είναι. Είναι καυτές πατάτες, είναι δύσκολα θέματα, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε τα δύσκολα θέματα. Έχουμε πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις που υπάρχουν από την απέναντι πλευρά, από την Τουρκία. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε αποδείξει ιστορικά ότι η Ελλάδα αντέχει και στα δύσκολα. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε και τώρα, σηκώνοντας τα μανίκια και κάνοντας πολύ και σοβαρή δουλειά. Κύριε Γερανάκη, είστε από τους ανθρώπους και μόλις πριν λίγο μιλήσατε για εθνικό φρόνημα που έχετε πει ότι ποτέ δεν θα αποκαλέσετε τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Σήμερα εμφανίζεται η κυβέρνηση μάλλον να προσπαθεί να υλοποιήσει τις πρέσπες και όχι το αντίθετο. Τι ακριβώς, πώς? Ποια είναι η ερώτησή σας? Εάν σήμερα όντως η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει τις πρέσπες και την ίδια στιγμή να είναι τα Σκόπια αυτά τα οποία φαίνεται ότι τα αρνούνται ή προσπαθούν να τα τροποποιήσουν. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα Σκόπια έχουν δείξει με πάρα πολλούς τρόπους και με πάρα πολλές μεθόδους ότι δεν τηρούν την συμφωνία την οποία έχουν υπογράψει. Αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει και με την εξέλιξη που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το βέτο της Γαλλίας και της Δανίας στις ταξιακές διαπραγματεύσεις δεν ήταν κάτι που περίμενε η πλευρά των Σκοπίων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν ακούμε εν ώψη των εκλογών στην γειτονική χώρα από αρκετά κόμματα και το κυβερνητικό και τις αντιπολίτευσες ότι θα ξαναδούμε κομμάτια της συμφωνίας των Πρεσπών, εμείς σαν Ελλάδα πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική της χώρας και φυσικά σε μια κατάσταση αστάθειας σε όλα τα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα θα πρέπει να αποτελεί πάντα τον πυλώνα σταθερότητας. Πυλώνα σταθερότητας είσαι όταν είσαι μια χώρα σοβαρή, στιβαρή, με τη δική σου ατζέντα, χωρίς να κάνεις εθνικές υποχωρήσεις. Άρα θέλουμε τις πρέσπες. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια συμφωνία, η οποία όμως θα είναι προς συμφέρον της Ελλάδας. Έχει πει πάρα πολλές φορές ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αυτή είναι μια κακή συμφωνία, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη εθνική ήττα για τα εθνικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει και εφόσον υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για κάποια πράγματα τα οποία κάνουν ζημιά στη χώρα μας, κάνουν ζημιά στην εθνική μας, στα εθνικά μας συμφέροντα, τότε πρέπει να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Είχαμε προειδοποιήσει
ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα είναι σχεδόν ανέφικτο αυτό εφόσον ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών από την προηγούμενη Βουλή. Καταθέσαμε πρόταση μορφής. Η πρόταση μορφής αυτή δεν έγινε δεκτή από την προηγούμενη Βουλή και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Όμως, αν στο μέλλον υπάρξει ένα παράθυρο βελτίωσης λόγω των συνθήκων, λόγω της στάσης που κρατούν οι γείτονές μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτές τις ζημιογόνες συνέπειες συμφωνίας των Πρεσπών, τότε ναι, να είστε σίγουροι θα το κάνουμε.